Μέχρι να έρθουν οι δύο καλεσμένοι μας, εμείς να πούμε τι θα συζητήσουμε και το ποιοι είναι φυσικά. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Βαγγέλης Λιόλιος, πρόεδρος της ΕΟΚ, Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Τώρα, και η Έλκο Κάλφελη Συστάσης, εκπρόσωπος της φιλοζωικής ομάδας Σύριος, έτσι, με αυτή την ιδιότητα σήμερα. Ναι, αλλά κυρίως και η αγαπημένη μου συνάδελφος, θα τα λέμε και αυτά. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το φιλόξενο βήμα. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δράσεις σας και το Σύριο και την ΕΟΚ φυσικά που έρχεται και ενώνει δυνάμεις με δύο σωματεία. Εκτός από το Σύριο είστε μαζί και με τον Ξενώνα, σωστά? Σωστά. Με τα κορίτσια, με τις γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση και πραγματικά, κύριε Λιόλιο, να το λέγαμε και νωρίτερα, σε ποια μέρα έρχεται εδώ να μιλήσουμε και πάλι για την κακοποίηση και για τα όσα πρέπει να κάνουμε και τις συμπράξεις και τις συνέργειες προκειμένου να σταματήσει αυτό το κακό. Και πριν από λίγο είχα βρεθεί, να ξέρετε, πριν λίγες ώρες στο χώρο, είχα μιλήσει με τις κυρίες εκεί που βοηθούν τις γυναίκες που δέχονται έμφυλη βία. Αλλά αυτό που είχα να πω είναι το εξής, είναι πραγματικά δυσάρεστο αυτό που συμβαίνει. Αλλά αυτό είναι, νομίζω, η κορυφή του παγόβουνου. Mm. Γιατί το να φτάσουμε σε ένα τέτοιο τραγικό γεγονός που να αφαιρέσουν τη ζωή, σημαίνει ότι νωρίτερα υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά έμφυλης βίας. Mm. Και τα οποία υπάρχουν πάρα πολλά ενδεχομένως διάσπαρτα που δεν βγαίνουν να φτάσουν σε εκείνο το σημείο, αλλά το βιώνουν οι ίδιες οι γυναίκες μέσα στο σπίτι. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αφορά και όλη την οικογένεια. Αφορά και τα παιδιά. Mm-hmm. Σημαίνει ότι είναι και κακοποίηση και μέσα στα παιδιά και την ψυχή τους πώς μεγαλώνουν. Yeah, και είναι τεράστιο το πρόβλημα αυτό. Που δεν ξέρω, νομίζω ότι όταν το αναδείξουμε στην ολότητά του θα καταλάβουμε το πόσο σημαντικό είναι. Αλλά νομίζω σαν κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια λίγο το καλύπταμε, το αφήναμε. Και καλό είναι να σπάσουμε αυτό το σπυρί για να μπορέσουμε να το λύσουμε κιόλας. Και όχι μόνο για την έμφυλη βία, και τη βία ενάντια στα ζώα. Βλέπουμε κάθε μέρα, κάθε μέρα. Βλέπουμε τέτοια περιστατικά. Και ουσιαστικά είναι αλληλένδετα. Αυτό πήγα να πω, αυτό ακριβώς κουβεντιάζαμε είναι και πριν. Είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Η βία σε βάρος των ζώων είναι η πρώτη εκδήλωση της βίαιης συμπεριφοράς ενός ανθρώπου που σίγουρα, εάν μείνει χωρίς αντιμετώπιση, θα εξελιχθεί σε βία και κατά των ανθρώπων. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο και αν προλάβουμε με παρεμβάσεις να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα όταν έχουμε αυτές τις συμπεριφορές σε βάρος ζώων, ίσως είναι και ένα σκαλοπάτι να αποτρέψουμε πράγματα δυσάρεστα που θα τα βρούμε μπροστά μας, όπως σήμερα. Δυστυχώς μας μειώνει τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή που έχουμε να ενώνουμε τις δυνάμεις μας, τα χέρια μας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Όμως πραγματικά είναι μια πρωτοβουλία, μια στιγμή που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική, για μας είναι πάρα πολύ σημαντική, ένας φορέας με τέτοια κοινωνική εταιρική ευθύνη, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω εταιρική ευθύνη, με τέτοια κοινωνική προσφορά, γιατί η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης έχει πραγματικά ακολουθήσει ένα βηματισμό που φέρνει τα παιδιά μέσα την αγκαλιά του αθλητισμού, μέσα σε υγιή πρότυπα. Το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνεις αυτές τις πρωτοβουλίες και στο παράδειγμα που δίνεις στους μικρούς αθλητές, στους Έλληνες πρωταθλητές που είναι υπό τη σκέπη της, τέτοια παραδείγματα πραγματικά μας συγκινεί και μας κάνει πάρα πολύ αισιόδοξους. Είναι ίσως ο πρώτος φορέας μετά τους φορείς της εκπαίδευσης που προσπαθούν να δώσουν στα παιδιά μας ένα σημαντικό μήνυμα. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη τιμή και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρο για αυτή την έμφαση που δίνει και όλο το team της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης που αντιλαμβανόμαστε ότι έχει... Ναι, και ένας από τους στόχους, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, η άσκηση φιάς νομίζω έχει διαφορετικές εκφάνσεις. Mm-hmm. Η βία στα ζώα, που κακοποιούν τα ζώα, κακοποιούμε τα ζώα. Η βία μας στην οικογένεια, mm-hmm. το οποίο κακοποιούμε τα μέλη της οικογένειας μας, είναι διαφορετικές εκφάσεις του κακού εαυτού μας. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας, δεν έχουμε αυτοεκτίμηση και προσπαθούμε μέσα από τη βία να επιβάλλουμε την προσωπικότητά μας, αυτή που πιστεύουμε ότι είναι. Αυτό είναι η κεντρική ιδέα της άσκησης βίας, νομίζω, και αυτό είναι κάτι που στον αθλητισμό
Δεν υπάρχει μέσα στους αθλητικούς χώρους, δεν υπάρχει στους αθλητές. Στους αθλητές δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό είναι ο αθλητισμός. Όπως το είπατε πριν, μπορεί να είναι η εκπαίδευση το πρώτο βήμα, αλλά το βιωματικό είναι ο αθλητισμός. Εκεί υπάρχει ο συναγωνισμός, η ευγενής άμυνα, η ομαδικότητα, η ήττα, η νίκη και η πάλι με τον εαυτό σου για να γίνεις καλύτερος ή καλύτερη. Αυτό θα σε οδηγήσει να ανακαλύψεις τον εαυτό σου και να μην ασκήσεις βία, ούτε στα ζώα, που είναι οι σύντροφοί σου, που είναι αγνά πλάσματα, αθώα πλάσματα, ούτε φυσικά σε μέλη της οικογένειάς σου ή σε φίλους σου, οποιουσδήποτε. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικότερο κομμάτι που έχει να κάνει ο αθλητισμός. Και το βασικότερο κομμάτι, το δικό μας σαν ομοσπονδία, τουλάχιστον την επόμενη μέρα, δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε που να αφήσουμε τίτλους, κάτι, αλλά σίγουρα πρέπει να αφήσουμε αξίες και αρχές για την επόμενη γενιά. Και αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Και είναι πολύ σημαντικό, κύριε Λιόλιο και Έλλη, ότι ένα τετραήμερο που είναι η γιορτή του μπάσκετ και όλα τα φώτα είναι στραμμένα εδώ στο Ηράκλειο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ότι βλέπουμε και αυτές τις κοινωνικές σημαντικές δράσεις από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Περιμένουμε αύριο τον κόσμο, περιμένουμε τα μικρά παιδιά. Θα είμαστε στη Λότζια, όπου έχουμε... Από τι ώρα? Από τις 10 εμείς θα ξεκινήσουμε να είμαστε εκεί. Περιμένουμε στη συνέχεια, από τις 11 και μετά, τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας και όλους αυτούς τους φορείς που συνεργάζονται με την Ομοσπονδία και υποστηρίζουν όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Θα είμαστε εκεί. Θα έχουμε και τα ατρόπαια, τα οποία θα απονεμηθούν την Κυριακή στους τελικούς. Θα έχουμε τα ατρόπαια λοιπόν, τα δύο ατρόπαια των κυπέλων, των ανδρών και των γυναικών, αλλά παράλληλα αύριο είναι μια γιορτή για μας, γιορτή στη Λότζια, στην οποία θα μπορέσουμε να δώσουμε απάντηση στη βία σε ακοπημένα ζώα με την υιοθεσία, η μέρα υιοθεσίας. Ακριβώς, θα έχουμε ζωάκια. Θα έχουμε μαζί μας ζωάκια τα οποία θα τα συνοδεύουν οι εθελοντές. Θα γνωρίσει ο κόσμος τις ιστορίες των ζώων που βλέπετε στα πλάνα, που είναι πρώην κακοποιημένα ζωάκια, τα οποία βρίσκονται υπό την επίβλεψη των εθελοντών με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Έχουν επιμεληθεί οι εθελοντές μια μίνι έκθεση με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, με μπάνερ στα οποία υπάρχει η εικόνα του ζώου όπως είναι σήμερα, αλλαγμένο. Αφού έχει λάβει περίθαλψη και με QR code σκανάροντας μπορεί να δει το σκληρό υλικό, το πώς ακριβώς ήταν ένα ζώο κακοποιημένο όταν το παραλάβαμε και κάναμε ό,τι μπορούσαμε με τη βοήθεια του κόσμου για να μπορέσει να συνέλθει από όλη αυτή την κατάσταση. Ο Τάζ πίσω είναι ένα ζωάκι που έχει μια πραγματικά τραγική ιστορία, πυροβολημένο εξ επαφής, έχει αφαιρεθεί όλο του το πόδι και κομμάτι της πλευράς του για να μπορέσει να επιβιώσει. Ένα πλάσμα που πέρασε 1,5 χρόνο μέσα σε ένα κλουβί χωρίς να μπορεί να δεχτεί κοντά του την παρουσία ανθρώπου, ενώ ήταν ένα ζωάκι το οποίο είχε μια αδιάλειπτη σχέση με τους εθελοντές που το φρόντιζαν και τους ανθρώπους που περνούσαν γύρω του. Έφτασε στο σημείο να μην μπορεί κανείς να το πλησιάσει εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς. Είναι λογικό βεβαίως. Υπάρχει συγκλονιστικό υλικό από τους εθελοντές μας. Σοκαριστικό. Θα είμαστε εκεί να υποδεχθούμε τον κόσμο, να τους ενημερώσουμε πώς γίνεται η σωστή υιοθεσία, πώς διαλέγουμε ένα ζωάκι με βάση το πώς θα μιλήσει στην ψυχή μας και όχι όπως φανταζόμαστε ότι πρέπει να είναι οπτικά. Θα είναι μαζί μας τα κουταβάκια που σώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από το ποτάμι, μέσα από το ποτάμι, με πολύ μεγάλη προσπάθεια εθελοντών και της ΕΜΑΚ. Θα έχουμε πολλές εκπλήξεις για τον κόσμο. Θα είναι παράλληλα σε εξέλιξη και η αιμοδοσία. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το χώρο για να δώσουμε ακριβώς για να δώσουμε αυτό το σύνθημα. Είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για όλους μας. Θα είναι και η κυρία Παχιαδάκη, η οποία συμμερίζεται αυτήν την άποψη ότι η βία δεν έχει κατηγορίες, στρέφεται κατά όλων. Οπότε περιμένουμε τον κόσμο να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να στείλουμε μαζί το μήνυμα, επειδή ακριβώς έχουμε και αυτή τη σημερινή τη συγκυρία, είναι μια ευκαιρία να δείξουμε σαν κοινωνία ότι εμείς αυτά τα πράγματα δεν τα θέλουμε, τα απομονώνουμε και θέλουμε να τα εξαλείψουμε από την κοινωνία μας.
δεν μιλάω για το κομμάτι μόνο της βίας σε βάρος των ζώων, το κομμάτι της βίας σε βάρος των ανθρώπων που το είδαμε σήμερα να εκδηλώνεται με πολύ. Όμως δεν δίνεται μόνο ραντεβού με τον κόσμο στη Λότζη αύριο, Έλλη. Ραντεβού και στο γήπεδο. Και στο ίδιο το κλειστό. Και στο γήπεδο. Και στο γήπεδο θα είμαστε εκεί και ο ξενώνας κακοποιημένων γυναικών και εμείς θα υποδεχόμαστε τον κόσμο. Όποιος θέλει να ενημερωθεί, υπάρχει πληροφοριακό υλικό και για τα δικαιώματα των ζώων και για τις υποχρεώσεις των κηδεμόνων και οτιδήποτε μπορεί να θέλει κάποιος να μάθει για το πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτόν τον τεράστιο αγώνα που δίνουν όλοι οι εθελοντές παντού, όχι μόνο στην Κρήτη, πώς μπορεί να βοηθήσει. Είμαστε εκεί για να τους ενημερώσουμε. Πραγματικά το κοινό που θα προσέλθει στο γήπεδο είναι άνθρωποι οι οποίοι όντως μέσα από την ανασχόλησή τους και την αγάπη τους για τον αθλητισμό και για τον μπάσκετ είναι ήδη ευαισθητοποιημένοι. Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι αλληλένδετες έννοιες και γι' αυτό είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε πολύ τυχεροί στο πλαίσιο και των δύο αυτών εκδηλώσεων να έχουμε μια υπέροχη επαφή με τον κόσμο. Πάντως αύριο το πρωί εμείς τους περιμένουμε. Όλους. Πρακτικά να δείξουμε. Και μικρούς και μεγάλους. Μπορούμε να κάνουμε πράξη τις υιοθεσίες των ζώων αυτών. Στα λόγια μπορούμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Το πιο σημαντικό είναι η πράξη. Και μάλιστα θα σου πω και μια λίγο προσωπική εμπειρία, βιωματική θα έλεγα κι εγώ, όταν είχαμε πάει μαζί με τα παιδιά μου να πάρουμε κάποια σκελάκια που ήταν παρατημένα ουσιαστικά. Και ήταν πάρα πολλά. Και λέμε πρέπει να διαλέξουμε δύο από αυτά. Ποια να διαλέξουμε, και είναι λίγο άδικο να διαλέγεις δύο από τα πέντε. Και είπαμε το εξής, άστα να έρθουν σε εμάς, όποιο έρθει σε εμάς. Και ήρθαν. Και νομίζω ότι αύριο μια ευκαιρία που θα υπάρχουν τα ζώα εκεί πέρα, άμα κάποιο προβληματίζεται ένα παιδί, ποιο να διαλέξει, άστα να έρθει σε εσένα. Αυτό θα διαλέξει εσένα πιο πολύ. Φανταστεί. Και νομίζω ότι αυτή η σχέση είναι μια σχέση αγάπης και τρυφερή σχέση. Γιατί για όλους. Για όλους. Τα ζώα είναι, όταν αρχίζεις και δένεσαι μαζί τους, δένεσαι πάρα πολύ. Γιατί είναι, το βλέπουμε στις φωτογραφίες, είναι αθώα. Είναι αθώα. Μας θυμίζει πάντα την παιδικότητά μας τα ζώα. Όλο το πλατό έχει ζώα, θέλω να σας πω. Όλοι, ναι, είμαστε ναι. Όλοι. Όλοι είμαστε. Είμαστε όλοι σε αυτό το. Σε αυτή την. Να μιλήσουμε για μπάσκετ τότε. Όχι, να πούμε τώρα λοιπόν ότι μπράβο, ο κόσμος μπορεί να τα συνδυάσει όλα. Και έχει γίνει το τζάμπολ. Η φετινή λοιπόν διοργάνωση έχει αυτό το πολύ ωραίο, ότι είναι ανοιχτή πλέον στο κοινό, έτσι, στο ευρύ κοινό. Όχι μόνο μαθητές όπως είχαμε δει παλιότερα χρόνια. Έχει αλλάξει αυτό. Δεν έχει αλλάξει, άρα είναι γιορτή. Είναι γιορτή. Να σας πω δηλαδή ότι αυτό ξεκίνησε από πρόπερση. Από πρόπερση κάναμε το πρώτο Final Four τότε. Δηλαδή ήταν τέσσερις ομάδες και ήταν γιορτή. Βλέπαμε φιλάθλους, και λέω πάντα φιλάθλους, οι οπαδούς των δύο πιο μεγάλων ομάδων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού να κάθονται δίπλα-δίπλα, να πανηγυρίζουμε. Μάλιστα, είχαμε φωτογραφίες από δύο παιδιά που ήταν με ένα κασκόλ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, έναν αγκαλιά. Αυτές είναι εικόνες αθλητισμού και ένα γεμάτο γήπεδο. Πέρυσι πήγαμε σε Final Eight, 8 ομάδες, ήταν μια γιορτή. Φέτος νομίζω έχουμε ανέβει επίπεδο. Έχουμε γεμάτο γήπεδο, έχουμε πάρα πολύ κόσμο που να πανηγυρίζει, πολύ ψηλό επίπεδο και μάλιστα έχουμε ένα τελικό μεθαύριο που είναι ήδη sold out. Είναι sold out εδώ και μία εβδομάδα. Δεν υπάρχει, πιστέψαμε, ούτε ένα εισιτήριο. Ούτε ένα εισιτήριο και έχουμε και ένα ημιτελικό που νομίζω ότι με θέμα ωρών για να γίνει αυτό sold out. Σημαίνει ότι ο κόσμος διψάει τον αθλητισμό και διψάει όχι μονάχα για να βλέπει την ομάδα του ή να προβλέψει. Διψάει και υγιή αθλητισμού. Τώρα θα γίνω λίγο προβοκάτορας όμως. Πει ό,τι θέλετε. Λοιπόν, θα σας πει τώρα κάποιος ότι είναι sold out ο τελικός, γιατί έτσι πως είναι η διοργάνωση φέτος, φαίνεται ότι στον τελικό θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Κάτσε, οπότε, γιατί μπορεί να έχω και καμιά έκπληξη. Περίμενη, μπάλα είναι μπάλα. Ναι, κατά πάσα πιθανότητα. Οπότε γι' αυτό έγινε και τόσο πολύ εύκολα και γρήγορα το sold out. Ακούστε με. Είναι γεγονός αυτό. Ότι οι πολυφίλαθλοι είναι φίλαθλοι των δύο μεγαλύτερων ομάδων. Αυτό είναι γεγονός. Και μάλιστα έτσι ήταν εύκολο να γεμίσει ένα γήπεδο που ήταν και μεγαλύτερο, το γεμίζαμε και αυτό. Αλλά εγώ συγκρίνω χρόνο με το χρόνο την αποδοχή του κόσμου σε αυτή τη γιορτή. Γιατί είναι γιορτή το κύπελο. Το τρόπο είναι το ένα κομμάτι που το κοιτάζουν. Όλα τα γύρω-γύρω και αυτό που κάνουμε, βγαίνουμε στην κοινωνία, δείχνουν ότι είναι γιορτή. Και μάλιστα έχουμε και το hashtag που λέμε είναι γιορτή, γιατί σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, σκαλοπάτι-σκαλοπάτι, θα κατανοήσουμε ότι το να παίζεις σε ένα γήπεδο και το να παρακολουθείς ομάδες σου, μπορείς μέσα να στενοχωρηθείς, να χαρείς, να κερδίσεις, τέλειωσε. Είναι ένα παιχνίδι. Από εκεί και πέρα είναι αυτό που σε ενώνει. Νομίζω ότι ως Έλληνες έχουμε την ανάγκη να βρούμε τι μας ενώνει και όχι τι μας χωρίζει. Συνεχώς, αν δείτε και τώρα προς τα γεγονότα, ψάχνουμε να βρούμε τι μας χωρίζει. Τι μας χωρίζει. Σε οτιδήποτε,
θέμα πολιτικό, μη πολιτικό, κοινωνικό, λέμε εσύ με ποιο από τα δύο άποψη είσαι. Ο αθλητισμός, μπορεί να έχουμε διαφορετική φύλαθλη ομάδα, αλλά στο τέλος αγαπάμε το άθλημα. Και αυτό μας ενώνει. Αυτό που θα περάσουμε λοιπόν είναι η αγάπη για το άθλημα. Η αγάπη, η θετική σκέψη, όχι η αρνητική άποψη. Και νομίζω ότι όταν έχεις θετική σκέψη, τότε έχεις θετική σκέψη για τα ζώα, θετική σκέψη συμπεριφορά στους ανθρώπους, θετική σκέψη για τα πάντα. Τώρα βέβαια μας βοηθάει και το γεγονός ότι έχουμε υψηλού επίπεδου ομάδες στη χώρα. Δηλαδή, έχουμε ομάδες που παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο είναι το επίπεδο ανεβαίνει συνεχώς. Και οι επόμενες ομάδες που έρχονται, γιατί είναι γεγονός, οι δύο μεγαλύτερες ομάδες, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που είναι οι πιο δημοφιλείς ομάδες, με περισσότερα χρήματα, σε καλύτερη διοργάνωση. Εννοείται. Αλλά μετά υπάρχει και μια σειρά ομάδων, οι οποίες έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Να δούμε. Καλή παιδί εκεί πέρα, ποιος θα φτάσει στο τελικό. Καλά, ναι, σωστά, όλα αυτό... γίνονται. Και τι είδαμε και δεν προεξοφλούμε. Ο Άρης. Ήταν απίστευτο το παιχνίδι αυτό το Άρη με τον ΠΑΟΚ. Απίστευτο. Ναι, είδαμε Παναθηναϊκό ΑΕΚ που στο τελευταίο λεπτό ήταν σαν τους 4 πόντους. Δεν είναι διαφορές πια των 20 και 30 πόντων που πήρε στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι βελτιώνεται. Βελτιώνεται, μικραίνει η απόσταση και κάποια στιγμή θα γίνουμε και σε πρωτάθλημα και σε κύπελλο που θα γίνουν τέτοιες ανατροπές που δεν θα ξέρεις. Ποιος θα είναι ο νικητής στο τέλος και θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Καταλαβαίνω λοιπόν το αρχικό σας ερώτημα sold out λόγω των δύο πιθανοί αντίπαλοι που θα είναι, αλλά σε λίγα χρόνια θα είναι sold out όλοι οι αγώνες γιατί όλοι θα ψάχνουν να βρουν πού είναι και τι θα γίνει. Όμως κρατήστε αυτό. Η Κρήτη, το Ηράκλειο, ένας φιλόξενος τόπος, μας φιλοξενεί για τρίτη χρονιά. Αυτό θέλουμε να σας ρωτήσουμε. Ψήφος εμπιστοσύνης λοιπόν στην ΕΟΚ από το Ηράκλειο εδώ και πολλά χρόνια. Προς τους πάντες. Προς τον Περιφερειάρχη που βοηθάει πάρα πολύ, ξεκάθαρα. Προς τον Δήμο, η Ηρακλείου που βοηθάει πάρα πολύ. Προς την Ένωση των Σωματείων, στο Μαρκάκι που βοηθάει πάρα πολύ. Και φυσικά προς τους ανθρώπους εδώ που έχουν αγκαλιάσει τα αθλητικά γεγονότα, τα αθλητικά δρόμενα. Και δεν είναι μονάχα μια Μητρόπολη του μπάσκετ εδώ πια. Είναι μια Μητρόπολη του αθλητισμού η Κρήτη. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Και αν αναρωτιόνται στην υπόλοιπη Ελλάδα γιατί εδώ, ας έρθουν να δουν το πώς δουλεύουν εδώ οι άνθρωποι, πώς αγκαλιάζουν τους αθλητές και τις διοργανώσεις. Πόσο τους αγκαλιάζει η περιφέρεια, πόσο τα υποστηρίζει και είναι ένα δείγμα και ένα παράδειγμα για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Κακά τα ψέματα, κύριε Πρόεδρε, και διψάμε και για μπάσκετ, διότι δυστυχώς το Ηράκλειο εδώ και πολλά χρόνια δεν εκπροσωπείται σε top επίπεδο έτσι. Σας περιμένουμε. Κατηγοριών. Ναι, ανεβαίνει. Έρχεται όχι. Σας περιμένουμε, εγώ λέω. Μακάρι. Δεν έχει την ευκαιρία να βλέπει συχνά έτσι και κορυφαίους αθλητές, κορυφαίους επίπεδο. Οπότε διψάει ο κόσμος για υψηλό μπάσκετ. Ναι, θα έπρεπε όμως, τώρα μια και μιλάμε πολύ για μπάσκετ, θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια ομάδα και πάντα εγώ πιστεύω ότι για δημιουργήσει μια ομάδα, θα πρέπει να ενωθούν όλες οι δυνάμεις για να φτιάξουν μια καλή ομάδα. Αρκετά το μετά ποιος, που, τι, γιατί εγώ, όχι ο άλλος, ποιος είναι πρόεδρος, αυτά πρέπει να ξεπεραστούν κάποια στιγμή. Όχι μονάχα εδώ παντού. Να φτιάξουμε υγιείς δυνάμεις, ενωτικές δυνάμεις να πάμε μπροστά. Και αυτό θα δείτε ότι θα είναι μια ομάδα που θα ενώσει πολλούς, όχι κάποιους. Και εγώ λέω δεν ενώσει πολλούς, θα ενώσει όλους. Όταν αυτή η ομάδα λοιπόν. Δεν με ενδιαφέρει το όνομα της αυτή τη στιγμή. Εγώ θα άλλαζα και καινούριο όνομα, να ξέρετε. Για να μην έχει κανένας. Δεν πιστεύω να έχετε κάνει τίποτα συζητήσεις, με κανέναν. Με κανέναν απολύτως. Αλλά όταν θέλει να ξεκινήσει κάτι, λες να φτιάξουμε κάτι που να τους ενώνει όλους. Και να ενώνει και όλο το νησί. Μπορείτε να το κάνετε αυτό. Μακάρι, υπάρχει και το κλειστό. Δώστε παράδειγμα. Υπάρχει και το κλειστό, υποδομή υπάρχει, Πρόεδρε. Μακάρι. Εμείς πάντως περιμένουμε μεγάλες αγκάλες όλοι οι ΟΚ. Όλο το ελληνικό μπάσκετ. Χρειαζόμαστε την Κρήτη. Χρειαζόμαστε τον αθλητισμό στην Κρήτη που πάει καλά, αλλά πρέπει να ανέβει επίπεδο. Και ποιοτικά εννοώ, και σας περιμένουμε γιατί ο ρόλος του νησιού πρέπει να είναι πρωταγωνιστικός πια στα αθλητικά δρόμενα. Να ρωτήσουμε και για μια καινοτομία που έχετε εισαγάγει φέτος, ότι έχουμε και τον τελικό των γυναικών στο μπάσκετ. Αυτό είναι λάθος δικό μου. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται την ίδια μέρα, στο ίδιο γήπεδο, ο τελικός των ανδρών και ο τελικός των γυναικών. Αυτό είναι και μια έμπρακτη απάντηση για τη θέση του γυναικείου μπάσκετ, άρα και τη γυναίκα στον αθλητισμό. Σας το ξαναλέω, βήμα-βήμα θα βελτιώνονται οι συνθήκες, θα βελτιώνεται η εικόνα. Θα βλέπονται το πώς βλέπουμε τη γυναίκα, τέλος πάντων στον αθλητισμό. Εμάς είναι ένας από τους στόχους μας ως διοίκηση της Ομοσπονδίας αυτό. Όμως δεν είναι μονάχα το τι θέλουμε εμείς, πρέπει όλο αυτό να γίνει αποδεκτό από το σύνολο της αθλητικής κοινωνίας και αυτές οι δυνάμεις να ενωθούν και να προχωρήσουμε. Ξέρετε, νομίζω ότι όταν θες να πας από το Α στο Β, πρέπει να πας σιγά-σιγά. Αν πας ξαφνικά, ή δεν θα σε ακολουθήσουν, ή θα σε απορρίψουν. Οπότε, αν πας σιγά σιγά όμως, τελικά θα φτάσεις στο Β, θα τα καταφέρεις και όλοι θα μετά από 5 χρόνια πούνε: καλά, πώς έγινε αυτό. Ναι. Έγινε γιατί πήγαινε σιγά σιγά
και ακολουθούσαν όλες τις δυνάμεις μαζί. Είναι πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι υπάρχουν και πάρα πολλά παιδικά τμήματα, παιδικές ομάδες, υπάρχουν πολλές ακαδημίες. Οι πάντες, σχεδόν όλες οι ομάδες έχουν τμήματα για παιδιά. Υπάρχει πρώτα απ' όλα μια αύξηση 20% περίπου των παιδιών που παίζουν μπάσκετ φέτος και όπως και πέρυσι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι, σαν κατεύθυνση της Ομοσπονδίας, δίνουμε έμφαση να παίζουν πάρα πολλούς αγώνες τα παιδιά. Mm-hmm. Που παλιά δεν παίζαν τόσο πολλούς. Και όταν παίζουν τα παιδιά αγώνες, έχουν και λόγο να μείνουν στην ομάδα, να μείνουν στο μπάσκετ. Αν δεν παίζουν αγώνες, θα φύγουν. Mm-hmm. Εγώ τους θέλω στον αθλητισμό. Εκπροσωπώ τον μπάσκετ, άρα στο μπάσκετ. Αυτό που δεν θέλω είναι το παιδί το οποίο δεν αθλείται σε οποιοδήποτε άθλημα και έχει παραβατική συμπεριφορά ή μένει στο σπίτι του και είναι με ένα κινητό στα χέρια. Και εκεί ήθελα να πω το εξής: συνήθως παίζει παιχνίδια τα οποία έχουν μέσα βία. Ναι, σωστό. Οπότε μη ζητάμε από τα παιδιά, μη ζητάμε από την οικογένεια ένα παιδί να μην έχει μέσα τη βία όταν τα παιχνίδια που παίζει ή οι ταινίες που βλέπει έχουν βία. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το προσέξουμε και εμείς στα παιδιά μας, ο καθένας στην οικογένειά του. Και η λύση δεν είναι το να την δεν πρέπει να κάνει το παιδί. Η λύση είναι τι πρέπει να κάνει το παιδί. Η θετική κατεύθυνση. Άρα, όταν του δώσει αθλητισμό, δεν έχει το χρόνο να κάνει κάτι. Uh-huh. Άρα, η απάντηση είναι αθλητισμός. Θετική άποψη. Συγγνώμη που παρεμβαίνω πολύ, μιλάω ως παιδίατρος τώρα πιο πολύ. Όταν σε ένα παιδί του πεις μην κάνεις αυτό, θα το κάνει. Είναι σίγουρο. Το μη το διαγράφει ο εγκέφαλός του. Ακούει το υπόλοιπο. Οπότε, θα πρέπει να ελέγξουμε λίγο και τους γονείς στις κερκίδες, κύριε Πρόεδρε, γιατί ξέρετε ότι είναι σαφέστατα λίγο κάπως. Και αυτό είναι. Είναι κομμάτι της κοινωνίας μας. Η κοινωνία μας δεν είναι από αγγέλους φτιαγμένη. Είναι κομμάτι της κοινωνίας μας. Και όταν αλλάζεις κάτι, πρέπει να αλλάξεις όλη την κοινωνία. Πρέπει να αλλάξεις όλους τους συντελεστές. Οι γονείς εννοείται ότι είναι ο κρίσιμος κρίκος στην εξέλιξη αυτή. Εννοείται ότι τους χρειαζόμαστε κοντά μας. Όχι απέναντί μας. Κοντά μας τους θέλουμε. Γιατί συνδιαμορφώνουμε το παιδί, άρα την επόμενη γενιά. Είναι εύκολο το έργο αυτό? Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι στόχος μας. Θα τα καταφέρουμε. Πέστε. Πολύ μικρή υποσημείωση ότι όλοι οι άνθρωποι που γνωρίζουν ότι συμμετέχουμε σε αυτή τη δραστηριότητα από το γύρω μας περιβάλλον, εγώ δέχομαι καταιγισμό τηλεφωνημάτων και αιτημάτων. Μπορούμε να πάμε να δούμε μπάσκετ, να πάμε τα παιδιά. Λέω, δεν μπορούμε. Οποιοδήποτε αγώνα, και ειδικά και για τις γυναίκες, έχει αλλάξει η οπτική. Αναγνωρίζει ο κόσμος ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν αυτά τα ερεθίσματα και υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον και για τον τομέα του μπάσκετ, γιατί ακριβώς φαίνεται αυτή η αλλαγή στην αθλητική οικογένεια, γενικώς στην ελληνική, και το γεγονός ότι έχουμε αρχίσει να βάζουμε στην άκρη αυτά τα φαινόμενα, τα οποία είναι απαράδεκτα, δεν χωράνε ούτε στις γιορτές τις αθλητικές, ούτε πουθενά, ούτε στην κοινωνία μας. Και νομίζω ότι για μένα είναι μια πολύ ευτυχή συγκυρία αυτή. Χτυπάτε ακριβώς στην κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο κοινό. Το καταλαβαίνω ακριβώς. Και μάλιστα και ένα πράγμα το οποίο ήθελα με αυτό τουλάχιστον να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Η βία δεν είναι μόνο σωματική, είναι και λεκτική βία. Πρέπει να απομονώσουμε και τη λεκτική βία, γιατί καμιά φορά υπάρχει η εντύπωση στο μυαλό πολλών, όχι όλων, αρκετών, ότι πας στο γήπεδο για να ξεθυμάνεις και να βρίσεις. Δεν επιτρέπονται αυτά. Δεν επιτρέπονται. Εγώ δεν λέω δεν είναι καλό. Λέω δεν επιτρέπονται. Γιατί όταν δίπλα σου έχεις παιδιά, έχεις αγγελούδια, λέω, και ακούνε πράγματα, τι θα πούν μεθαύριο τα ίδια. Λοιπόν, στον χώρο του αθλητισμού αυτά είναι επιτρέπονται. Η λεκτική βία δεν είναι το ίδιο σαν τη σωματική, αλλά είναι βία. Και σαν βία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τη λεκτική βία. Στο παρελθόν, βεβαίως, έχουμε δει στο μπάσκετ και στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ έχουμε δει να γίνονται στις κερκίδες τέρατα κυριολεκτικά και έχουμε αποκλειστεί, έχουμε αναγκαστεί να αποκλειστούμε και βάζω τους υγιείς φιλάθλους στο κομμάτι, να αποκλειστούμε από τα γήπεδα για πολύ καιρό. Έχει συμβεί δηλαδή να παίζουν οι ομάδες μας και στην επαρχία που περιμένουμε πώς και πώς να έρθει η ομάδα μας και να μην μπορούμε να πάμε να τη δούμε. Υπάρχουν. Είναι αυστηρή ομοσπονδία, βάζει ποινές. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Λοιπόν. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Αλλά δεν θέλω να μας φύγετε, γιατί θέλω να μας πείτε 2-3 πράγματα και σχετικά και με το μπάσκετ, λίγο και με το πώς φτάσαμε στο Final 8 αφήνοντας το Final 4. Βεβαίως. Και για το αν είστε δικαιωμένος, νιώθετε δικαιωμένος για αυτή την απόφαση. Αφού θα μείνει λοιπόν ο πρόεδρος, κάτσε, θα ρωτήσουμε τώρα και για την εθνική ομάδα. Θα απλώσουμε. Μετά τις διαφημίσεις. Δώστε μας λίγο χρόνο ακόμα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε Κρήτη σήμερα, μέρος δεύτερος. Συνεχίζουμε την όμορφη συζήτηση με τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και την Έλλη Κοκάλη, βεβαίως, εκπρόσωπος της φιλοσοφικής ομάδας Ήριος, με αυτή την ιδιότητα σήμερα. Mm-hmm. Συζήτηση τώρα και για μπάσκετ και για κοινωνικές δράσεις της ΕΟΚ. Είπαμε, συνδυάζονται με τη μεγάλη γιορτή, το Final Eight. Final Eight, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Γιατί Final Eight και όχι Final Four, και μάλιστα πώς νιώθετε που τελικά το Final Eight φαίνεται ότι πέρασε. Και πέρασε και στον κόσμο και στους αθλητές. Όταν ήρθα στην Ομοσπονδία πριν από 2,5 χρόνια περίπου, αυτό το οποίο γινόταν ήταν ένας τελικός κυπέλου, χωρίς φιλάθλους, για τους ευνόητους λόγους από φόβους επεισοδίων, ή με παιδιά μονάχα από σχολεία, ή και χωρίς. Αυτό μου φαίνεται λίγο, όχι παράλογο, safe θα έλεγα. Μην κάνουμε και πολλά για να μην γίνουν και επεισόδια. Αυτό δεν είναι αντίληψη σωστή. Δεν μπορεί να λέμε ότι είμαστε κομμάτι της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής κουλτούρας και όταν σε όλη την Ευρώπη ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, εμείς αντιμετωπίζουμε με κλειστά γήπεδα ή με περιορισμούς υπό το φόβο κάποιου. Δεν μπορεί οι λίγοι να διώξουν τους πόλους. Mm-hmm. Αυτό είναι θέμα φιλοσοφίας. Αλλά για να μπορέσεις να φτάσεις και να το κάνεις γιορτή, να συμμετέχουν πολλές ομάδες σε ένα χώρο και με γεμάτο γήπεδο, αυτό θέλει σιγά σιγά σκαλοπάτι. Αν το κάνεις ξαφνικά, δεν μπορεί να το ελέγξεις. Έτσι λοιπόν την πρώτη χρονιά τι κάναμε, Final Four. Τέσσερις ομάδες. Σε ένα χώρο ο οποίος μπορεί να ελεγχθεί εύκολα το ποιος μπαίνει, γιατί πρέπει να ελέγξει ποιος μπαίνει μέσα. Mm-hmm. Πρέπει να ελέγξει να γίνει ταυτοποίηση. Έχει μια διαδικασία. Ο χώρος εδώ λοιπόν του Ηρακλείου και το γήπεδο αλλά και οι συνθήκες μας βολεύαν πάρα πολύ σε αυτό και το κάναμε. Στην πορεία λοιπόν την επόμενη χρονιά, πέρυσι δηλαδή, έγινε το Final Eight, το μεγαλώσαμε. Φάνηκε σε όλους περίεργο, παράτολμο, τόσο γρήγορα να υπάρχει ένοδος. Πήγε καλά παρότι υπήρχαν διάφορα ερωτηματικά. Φέτος ήταν τότε από την πρώτη στιγμή, ακόμα και στην έναρξη τύπου που είχε γίνει στην Αθήνα, ήταν γιορτή. Δηλαδή όλοι το είχαν αποδεχθεί, το περιμένανε. Και οι ομάδες. Και οι φίλαθλοι. Και ήταν από την αρχή ότι επειδή είχε ανέβει και το ελληνικό μπάσκετ. Έχει ανέβει. Mm-hmm. Εγώ λέω μια έκφραση η οποία μπορεί να φαίνεται λίγο υπερβολική, αλλά οφείλω να την πω. Νομίζω το μπάσκετ, ειδικά φέτος, απογειώνεται. Mm. Πάει εντελώς προς τα πάνω και του χρόνου θα είναι πολύ πιο εντυπωσιακό σε όλα τα επίπεδα. Και στο επαγγελματικό. Θέμα είναι να απογειωθεί και οικονομικά. Για την ώρα δείχνει πως τα νούμερα τουλάχιστον, γιατί με ένα μέρα πάντα μιλάμε νούμερα, είναι καλύτερα mm-hmm. από πέρυσι. Για όλες τις ομάδες ή μόνο για τους δύο μεγάλους? Κοιτάξτε, είναι γεγονός πως όταν οι δύο μεγάλοι πάνε καλά, ακολουθούν και οι υπόλοιπες σιγά σιγά και θα προχωρήσουμε. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αλλαγές, γιατί βλέπουμε καμιά φορά την κορυφή το επαγγελματικό μπάσκετ, αλλά υπάρχει από κάτω η Elite League που είναι το ερασιτεχνικό, που είναι εντυπωσιακό πρωτάθλημα και όλοι θέλουν εθνικές κατηγορίες, τοπικά πρωταθλήματα, δεξιά. Είναι μια πυραμίδα. Και για να μπορέσει να ανέβει όλο αυτό, θα ανεβαίνει σιγά σιγά. Δεν μπορεί να ανέβουν όλοι μαζί. Δεν γίνεται. Αυτό είναι δύσκολο. Σημαίνει ότι οι χορηγοί θα διαφερθούν πιο πολύ, τα εισιτήρια θα είναι πιο καλό αντίτιμο γιατί διαφέρεται ο κόσμος και όλα αυτά μαζί με την εθνική ομάδα. Βάζουμε την εθνική λοιπόν τώρα, μέσα. Στην εθνική όλο αυτό είναι επιβασμένο σε ένα αεροπλάνο και απογειώνεται. Εγώ αυτό βλέπω και για να μπορέσει να γίνει αυτό δεν χρειάζεται μόνο να πιλωτάρεις καλά. Χρειάζεται όλοι που είναι μέσα. Οι εργαζόμενοι κυρίως, αυτοί που υποστηρίζουν, οι εργαζόμενοι στην Ομοσπονδία, στις ενώσεις, οι εργαζόμενοι στις ομάδες και τα στελέχη, οι παράγοντες κυρίως των ομάδων, να εστερνιστούν αυτό το όραμα και όλοι μαζί να πάμε μπροστά. Οι αλλαγές δεν γίνονται από ένα και δύο. Γίνονται πάρα πολλούς. Απλά κάποιος πρέπει να πει μπροστά. Mm-hmm. Και να δώσω στίγμα πώς πρέπει να πάμε. Αλλά για να μπορείς αυτό πρέπει ο ένας να γίνουν 10, μετά να γίνουν 100, να γίνουν 1000. Mm-hmm. Τώρα κάπου σε 100 είμαστε. Μέχρι πάμε χίλιους, έχουμε δρόμο ακόμα. Έχουμε δρόμο. Αλλά θα φτάσουμε. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι θα γίνει αυτή η αλλαγή. Λοιπόν, Πρόεδρε, τώρα, αν δεν σας ρωτήσουμε, οι συνάδελφοι από τα αθλητικά θα μας μαλώσουν. Μην με ρωτήσετε. Λοιπόν, ξέρω ότι θα με ρωτήσετε. Εθνική ομάδα, νέα εποχή, Σπανούλης. Το ερώτημα είναι, η εθνική ομάδα πότε θα επιστρέψει, η εθνική ομάδα μπάσκετ, πότε θα επιστρέψει σε επιτυχίες? Α, αυτό ο κύριος ξέρει. Ο κύριος, το πότε θα πάει σε επιτυχίες. Εγώ έλεγα πολλές φορές ότι μπορεί να κάνεις τα πάντα όλα τέλεια και ένα σουτ να μην μπει και να θεωρηθεί αποτυχία. Και αν μπει, να είναι μεγαλύτερη επιτυχία. Για ένα σουτ. Uh-huh. Αυτό συμβαίνει μόνο σε εθνικές ομάδες γενικά. Έτσι είναι το άθλημα. Λοιπόν, οπότε δεν μπορώ να σας πω πότε θα πάει σε επιτυχίες. Εγώ θα σας πω πότε μπορούμε να κάνουμε τα καλύτερα δυνατά, να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε όλοι μαζί, να έχουμε τις καλύτερες πιθανότητες για να πάμε σε επιτυχία. Mm-hmm. Νομίζω φέτος θα είναι αυτή η στιγμή που έχουμε τις πιθανότητες να μπορέσουμε ενωμένοι, θα είμαστε ενωμένοι με ένα εξαιρετικό προπονητή, ο οποίος μέσα του κυλάει η ελληνική η εθνική ομάδα. Κυλάει. Νέος βέβαια, σχετικά προπονητής έτσι τώρα. Για τον Σπανούλη τώρα τι να πει κανείς, αλλά νέος προπονητής έτσι, κύριε Λιόλιο. Είναι δηλαδή. Είναι βασικός τέλεχος εθνικής για πάρα πολλά Εγώ λέω χρόνια. Ότι μέσα του κυλάει η εθνική ομάδα. Όπως το λέω. Δεν κυλάει, άμα κυλάει η εθνική ομάδα. Λοιπόν, και όλο όταν κυλάει αυτό μέσα σου.
όλους μαζί, με το βλέμμα σου τους διαπερνάς. Αυτό κάνει ο Βασίλης. Τους διαπερνάει όλους, όλους μαζί. Και η εθνική ομάδα τι χρειάζεται, χρειάζεται έναν αρχηγό, ένα ηγέτη. Θα τους πάρει όλους μαζί, τους ενώσει και θα πάμε όπως παλιά. Παλιά έτσι είναι η εθνική ομάδα. Έτσι είναι οι εθνικές ομάδες. Τόσο ο Βασίλης το ξέρει καλύτερα από μένα, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά, ναι. Οπότε τα ενία τα έχει αυτός. Και προχωράει. Εμείς θα κάνουμε υποστηρικτικά ό,τι χρειάζεται για να βοηθήσουμε να επιτύχει το έργο του μαζί με τους αθλητές. Στο τέλος της ημέρας οι αθλητές θα παίξουν. Yeah. Αυτοί είναι που θα φορέσουν τη φανέλα της εθνικής ομάδας, αυτοί είναι που θα ματώσουν, αυτοί είναι που θα ιδρώσουν και ο αρχηγός τους θα είναι ο προπονητής τους. Εμείς θα είμαστε κάπου στην άκρη να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες. Τίποτα άλλο δεν θα κάνουμε. Οπότε το αν θα μπορούσαν να βάλουν το καλάθι το rebound θα φανεί. Εγώ θέλω να πιστεύω τώρα. Όταν πας σε ένα πόλεμο, πας για να κερδίσεις. Δεν πας ποτέ για να χάσεις. Εμείς πάμε για να κερδίσουμε. Έτσι. Σωστό. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Οι παίχτες σύμβολα, πόσο σημαντικό είναι για να φέρνουν και νέα παιδιά στο μπάσκετ. Για τις κλήσεις θέλω να πω και εγώ. Είδα κάποια πρόσωπα τα οποία είναι καινούρια αφενός και κάποια πρόσωπα που πιστεύαμε ότι θα κληθούν δεν έχουν κληθεί. Ποια δεν ξέρω. Πάντως έχουν κληθεί αυτά που ήθελε ο προπονητής. Σωστά απ' όλα. Έχουν κληθεί αυτά τα οποία μπορούσαν να είναι τώρα στη διάθεση, δεν είχαν κάποιο τραυματισμό εννοώ ή κάποιο πρόβλημα. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό εννοώ. Υπάρχουν και νέα παιδιά. Η εθνική ομάδα προχωράει, εξελίσσεται. Και νομίζω ότι εννοείται ότι οι αθλητές σύμβολα είναι αυτοί που μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρη την κοινωνία. Εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την κοινωνία. Μπορούμε να επηρεάσουμε κάποιους ανθρώπους. Οι αθλητές επηρεάζουν την κοινωνία ολόκληρη. Μιλάνε στο συναίσθημά τους και ιδιαίτερα στη νεολαία που αυτή είναι και αναγνωρίσιμη. Αυτά είναι τα δέρματά τους. Δηλαδή, να σας πω κάτι, θα πάει καλά η εθνική ομάδα, θα κάνει μια επιτυχία. Ποιο θα αναγνωρίσουν η νέα γενιά, το Λιόλιο? Όχι βέβαια. Τον αθλητή και τον προπονητή, γιατί τον αθλητή κυρίως. Με αυτό θα δεθούν. Άρα αυτός πρέπει να μπει μπροστά και να τους αλλάξει. Αυτός πρέπει να περάσει μηνύματα. Και το σημαντικό, Πρόεδρε, είναι αυτό που είπατε και νωρίτερα, ότι και οι παίχτες σύμβολα παίζουν ρόλο σε αυτό. Να τραβήξουν τα παιδιά από το σπίτι, από τα video games που είπατε και εσείς πριν, να μπουν στο τερέν, να αρχίσουν να παίζουν μπάσκετ. Βεβαίως. Και άλλα αθλήματα, όχι μόνο το μπάσκετ. Βεβαίως. Νομίζω ότι αυτό είναι η κεντρική, η τελική κατεύθυνσή μας και το σημαντικό μας έργο. Uh-huh. Στο τέλος της ημέρας όλα τα κάνουμε για να μπορούμε μέσα από τον αθλητισμό να επηρεάσουμε την επόμενη γενιά. Τίποτα άλλο δεν είναι. Και αφού την επηρεάσουμε και κάνουμε ένα λιθαράκι. Όπως και η εκπαίδευση, ένα άλλο λιθαράκι, όπως και η οικογένεια, το μεγαλύτερο λιθαράκι. Γιατί ό,τι και να κάνουμε, αν η οικογένεια δεν θέλει, εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο κόσμο. Αυτά. Λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Σε πρώτη φάση, αλλά... εμείς να πούμε να επηρεαστούν και να έρθουν αύριο. Ναι, να υποχρεώσουμε λοιπόν το αυριανό ραντεβού, Έλλη. Από τις 10 το πρωί στην Ενετική Λότζια θα περιμένουμε όλο τον κόσμο. Μαζί με τα σκυλάκια τα οποία θα συνοδεύουν οι εθελοντές, να γνωριστούν οι άνθρωποι με τους εθελοντές, με τα ζωάκια, να μοιραστούμε την πρόθεσή μας, να υψώσουμε μαζί ένα ηχηρό, να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα κατά της κακοποίησης, το end violence είναι το μήνυμα το οποίο προβάλλει η Ελληνική Καλαθοσφαιρική Ομοσπονδία μέσα από αυτό το πλαίσιο των πρωτοβουλειών που έχει αναπτύξει. 10 η ώρα στη Λότζια, από τις 10 σας περιμένουμε όλοι μαζί να γνωριστούμε και βεβαίως να ταυτιστούμε στην άποψη ότι η βία δεν χωράει πουθενά. Να πω και κάτι αν τελειώσουμε αυτό. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος δεν μπορέσει αύριο να έρθει. Και δεν μπορεί να είναι εκεί πέρα. Ή και στους αγώνες που έχουν έρθει. Αλλά μπορεί να κάνει κάτι άλλο το οποίο η Ομοσπονδία το κάνει και θέλει να δώσει το παράδειγμα. Ένα μέρος των εσόδων από το Final Eight θα πάνε να στηρίξουν οικονομικά για το φαρμακείο περίπτωση του αδέσποτων ζώων στο Σύριο. Και επειδή έχουν ανάγκες, μπορεί ο καθένας μας να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια. Αν δεν έχει το χρόνο να είναι εκεί, τουλάχιστον να έχει την οικονομική δυνατότητα, δεν λέω κάτι άλλο, μπορεί να βοηθήσει από το περισσεύμα του και νομίζω ότι τέτοιες προσπάθειες. Οι οποίες μας κάνουν να αλλάξουμε επίπεδο πολιτισμού, πρέπει να υποστηρίζονται. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ας κερδίσει ο καλύτερος. Πάντα.